Είμαστε εδώ στην Καλαμάτα. Ήσασταν αυτός που σκέφτηκε να φέρει το μηχανοκίνητο αθλητισμό και να το κάνει στην καρδιά της πίστας στο αεροδρόμιο της Τριώδου. Πώς έγινε αυτό, πώς ήρθατε εδώ πέρα στη... Το 2006 έψαχνα για χώρο σε όλη την Ελλάδα και έμαθα ότι ο τότε δήμαρχος, ο κ. Χριστόπουλος, είχε μια σκέψη μήπως αξιοποιηθεί ο χώρος ο οποίος ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ήρθα σε επαφή με τον κύριο, κάναμε μια πρώτη συνεννόηση, υπήρξε μια πρώτη επαφή με την εργασία, η οποία έγινε το 2006. Μεταξύ το 2006 άλλαξε η Δημοτική Αρχή, στη Δημαρχή ήταν ο κύριος Σπυρόπουλος. Και μετά από συζητήσεις, δύο χρόνια συζητήσεις, καταλήξαμε σε μια συνυπογραφή με τη σύμβαση της εργασίας. Παραχωρήθηκε ο χώρος από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ξεκίνησαν τα έργα, τα οποία ήταν την εκπομπή μου, έφερα τον εξοπλισμό μου και έγινε ο πρώτος αγώνας τον Ιούνιο του 2009. Εν συνεχεία έκλεισε για να ολοκληρωθεί το έργο της χρονιάς. Με αποτέλεσμα τον Απρίλιο του 2010, και ενώ ήταν σε διαδικασία έργο η πίστα, μπήκαν μέσα, μας κλέψαν όλο τον εξοπλισμό. Και αφού και την ίδια χρονιά μάλιστα έγιναν επίσης οι εκλογές και δεν εξελέγει ο Σπυρόπουλος, εξελέγει ο επόμενος δήμαρχος, ο κ. Αναστασόπουλος, ο οποίος δεν απεδέχθη τη σύμβαση με την οποία ήταν δεσμευμένος ο Δήμος και ήθελε να δημιουργήσει την ιστορία από το μηδέν. Με αποτέλεσμα να μην γίνει τίποτα, απολύτως τίποτα, και εκεί που είχαμε φτάσει σε ένα επίπεδο να έχουμε ξεκινήσει τη διοργάνωση, ο Δήμος έχει κάνει μέχρι τώρα γύρω σε 700.000 ευρώ έργο και έχουν εγκριθεί και άλλες προπόσεις. Αυτά όλα έχουν πεταχθεί, δεν έχει ενδιαφερθεί κανείς και σε πρότασή μου στον κύριο Αναστασόπουλο, όταν είχε προεκλογή το 2011, στην αρχή της θητείας ήταν η πρότασή μου να δούμε πώς θα συνεχίσουμε, εκείνος δεν απέδωσε και ήθελε να γράψει ιστορία από το μηδέν. Τα αποτελέσματα τα γνωρίζω εκείνο, δεν έχει γίνει τίποτα, απολύτως τίποτα. Αυτό είναι το ιστορικό. Με τον νυν δήμαρχο, τον κύριο Τσόνη, έχετε συναντηθεί? Ουδέποτε έχει γίνει κρούση, είτε από το Δήμο, είτε από οποιονδήποτε πρόσωπο του Δήμου, για να δούμε πώς μπορούμε να συνεχιστεί. Υπάρχει μια παγερία διαφορία. Απόλυτα. Από όσο γνωρίζουμε, εσείς έχετε μια σύμβαση μέχρι το 2020. Μέχρι το 2020. Εσείς κάποια στιγμή, όταν δεν περαντωθούν τα έργα, θα ζητήσετε αποζημίωση? Μα ήδη ζητάμε αποζημίωση για τη βλάβη που έχουμε υποστεί και από την και από τον εξοπλισμό που μας έχει προκλέψει, αλλά και από τα κέρδη τα οποία δεν έχουν έρθει στην εταιρεία από την διοργάνωση των αγώνων που ήταν δεσμευμένη. Από τον πρώτο αγώνα που κάνετε, ποια ήταν τα κέρδη του Δήμου? Ο Δήμος καθαρά κέρδη μετά από σβέσιο ήταν κοντά στις 20.000 ευρώ. Δηλαδή αν υπολογίσουμε... Από έναν αγώνα. Και υπόψη με αυτός ο αγώνας ήταν με τα ελάχιστα πλαφόν στον με λίγο κόσμο στην αρχή. Δεν είχε πιάσει το πικ του. Ο χώρος διπλασιάστηκε για να δεχτεί αγωνιζόμενο από την επόμενη. Οι αγώνες δεν συνεχίστηκαν γιατί σε έναν πραγματικό αγώνα, ας πούμε, και όχι δοκιμαστικό όπως έγινε, η συμμετοχή ήταν... Κανονικός ήταν αυτός, αλλά ήταν ο πρώτος μια σειρά αγώνων μεγαλύτερων που ακολουθούσαν. Δεν ήταν δοκιμαστικό, ήταν πρωταθληματικό. Υποτύπο δοκιμή όμω μπορεί να το ονομάσει, μια και ήταν το πρώτο event που διοργανώθηκε. Αλλά ήταν πρωταθληματικό αγώνα.